Θέλω να τον ευχαριστήσω και για την παρουσία και για την πρόσκληση. Να είμαι στη σχολή για δεύτερη φορά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με την κυρία Δήμαρχο, τα είχαμε πει και με τον κύριο Βαζέχα. Η σημερινή διαδικασία ίσως είναι η προδοπή σε όλους μας να μάθουμε να αξιοποιούμε την αγάπη. Την αγάπη που πρέπει ο άνθρωπος να έχει ως μοναδικό στόχο στη ζωή του. Είτε μέσα από τον αθλητισμό, είτε μέσα από την καθημερινή άσκηση. Η άσκηση θα μας φέρει δύναμη σε όλα και για όλα. Και εσείς ασκήστε, όπως είπε και ο Σεβασμιώστατος, και πνευματική άσκηση και σωματική, αλλά πάνω απ' όλα να αγαπάμε και να είμαστε άνθρωποι. Εκ μέρους του Δικτύου Σχολών του Παναθηναϊκού, για δεύτερη φορά και κατ' επέκταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εμείς θα συνδράμουμε το κοινωνικό παντοπολείο της Μητρόπολης με είδη πρώτης ανάγκης. Θα ήθελα να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους και να έχετε δύναμη. Παράλληλα όμως στέλνουμε και ένα άλλο μήνυμα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από χτες έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, το Community Champions League. Είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία με την αιγίδα της UEFA που έχει να κάνει με την ενσωμάτωση παιδιών από διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισμούς στις ακαδημίες ποδοσφαίρου, ώστε όλοι μαζί να στείλουμε το μήνυμα εναντίον της βίας, του ρατσισμού και άλλων καταστάσεων. Για τη Σεβασμιότητα νομίζω ότι κάτω από τον ήλιο του Θεού όλα τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Έτσι. Εγώ γι' αυτό σήμερα σας έχω φέρει αναμνηστικά για να δώσουμε αυτό το μήνυμα και μακάρι ίσως αυτή η διοργάνωση να γίνει και για δύο μέρες στο νησί. Θα το δούμε μελλοντικά με τον Βαγγέλη. Θα ήθελα λοιπόν... Πάμε να βγούμε και φωτογραφία. Να ξεκινήσουμε από το Σεβασμιώτατο. Είναι η φανέλα της διοργάνωσης. Αυτό το θέλω. Έτσι.